Καταρχήν, οι μελέτες που έχουν γίνει για το ογκολογικό του νοσοκομείου είναι ήδη έτοιμες και έχουν κατατεθεί. Από εδώ και πίσω πλέον είναι θέματα του Υπουργείου να πάρει αυτές τις αποφάσεις, να δραστηριοποιήσει τις υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε αυτές οι μελέτες που έχουμε εμείς να δημοπραδηθούν για να προχωρήσουν τα έργα. Και με την δημοπράτηση των εργασιών εμείς έχουμε υποσχεθεί ότι θα καλύψουμε τα έξοδα της κατασκευής ή και αν θέλετε μέρος αυτών. Ωστόσο είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί τρόπος να καλύψουμε πλήρως αυτή την κατασκευή. Από εκεί και μετά όσον αφορά μηχανήματα, όσον αφορά εξοπλισμό, είναι πλέον θέμα του Υπουργείου, διότι τα δικά μας τα λεφτά δεν είναι ατελεύτητα. Ακριβώς. Επειδή έχουμε δημιουργήσει πολλές υποχρεώσεις από εδώ και πίσω, γι' αυτό προτιμούμε λίγο να κρατήσουμε την πυθινή που λέμε, για να είμαστε, να μην φανούμε αφαιρέγγιοι. Εμείς τα λεφτά τα έχουμε. Ανά πάση στιγμή να πούμε δηλαδή ότι από το Υπουργείο προχώρησε, εμείς αγοράζουμε την ίδια μέρα τα ασθενοφόρα και τα διαθέτουμε. Είναι θέμα το Υπουργείο να δώσει το OK για να μπορούμε να κινηθούμε. Από εκεί και μετά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Και δυστυχώς, το λέω δυστυχώς γιατί η κρατική μηχανή είναι τόσο δυσκίνητη που προκαλεί δυσλειτουργία παντού. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας φορέας όταν ασχολείται με το δημόσιο, όταν έχει εμπλοκή το δημόσιο, τι γραφειοκρατία χρειάζεται. Σε διάφορο... Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν το καταλαβαίνει, γιατί και εμείς, κύριε Σωτρίλη, και εμείς που είμαστε μέσα στα πράγματα και πάλι λέμε, μα είναι δυνατόν, το έχεις πει εδώ και ναι, ένα χρόνο. Είναι δυνατόν, διότι και εμείς που είμαστε μέσα στα πράγματα, επειδή κάθε φορά η νομοθεσία αλλάζει και βρισκόμαστε πάντα εκτεθειμένοι απέναντι σε διάφορες αλλαγές του νόμου, παράδειγμα, νομοθεσίες, όλα αυτά, φαινόμαστε στον κόσμο ότι είμαστε αφαιρέγγιοι. Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί όταν ένας από εμάς θέλει να πάει να φτιάξει ένα δωμάτιο, να φτιάξει ένα σπίτι, βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη, άμεσα πληρώνει τον κατασκευαστή και τελειώνει η δουλειά. Δεν μεσολαβεί δημόσιο.